Ήταν ένα παιχνίδι, νομίζω, τελικός για τον Καμπανιακό και για μας, αν θέλαμε να διεκδικήσουμε όποιες πιθανότητες είχαμε να πάμε στα play-off, να αποφύγουμε τα play-out. Δυστυχώς, ο αντίπαλος μας κέρδισε το παιχνίδι. Δεν νομίζω ότι είχε κάποια σημαντική κλασική ευκαιρία. Δεν ήμασταν αυτοί που έπρεπε, ωραία, για να είμαστε δίκαιοι. Προσπαθήσαμε από πλάγια, προσπαθήσαμε κάθετα. Πήγαμε την μπάλα μέχρι μέσα τη μεγάλη περιοχή. Δυστυχώς δεν καταφέραμε να βρούμε μία-δύο φάσεις να σκοράρουμε για να πάρουμε το παιχνίδι. Είναι ένα άσχημο αποτέλεσμα που πρέπει και αυτό είναι μέσα στο ποδόσφαιρο και πρέπει να το διαχειριστούμε. Το σίγουρο είναι ότι η ομάδα πρέπει να έχει ηρεμία, γιατί έχει ακόμη πάρα πολλά παιχνίδια, έχει ακόμη μισό πρωτάθλημα δρόμο. Οπότε, τίποτα, υπομονή, συγκέντρωση. Μετά από αυτό το άσχημο αποτέλεσμα, σίγουρα θα συζητήσουμε και θα μιλήσουμε κάποια πράγματα με τους ποδοσφαιριστές. Από εκεί και πέρα, το μόνο που υπάρχει είναι υπομονή και δουλειά στη δύσκολη συνέχεια που έρχεται. Έχουμε χάσει πάρα πολλές ευκαιρίες σε αρκετά παιχνίδια. Δυστυχώς δεν είχαμε τη συγκέντρωση, δεν είχαμε την τύχη με το μέρος μας και δεν μπορέσαμε να σκοράρουμε. Μετά το παιχνίδι με τον Απόλλων Πόντο, αν δεν κάνω λάθος, χάσαμε τόσες πολλές ευκαιρίες. Αυτό που κάνουμε εμείς καθημερινά στις προπονήσεις, δουλεύουμε με κάποιες προπονήσεις μέσα στην εβδομάδα για να λυθεί το πρόβλημα. Έχει έρθει ένας ποδοσφαιριστής, ο Μαξίμοβιτς, που πιστεύουμε ότι μπορεί να μας βοηθήσει. Μαζί με τα άλλα τα παιδιά να λύσουμε το πρόβλημα. Μέχρι στιγμής δεν το έχουμε καταφέρει. Εύχομαι και πιστεύω στη συνέχεια η ομάδα να το καταφέρει. Κοιτάξτε, ο κόσμος καλά θα είναι να αγκαλιάσει και να βοηθήσει την ομάδα και τη διοίκηση, γιατί γίνεται πολύ μεγάλη προσπάθεια από τη διοίκηση και από τους ποδοσφαιριστές, από όλους μας. Μετά από 42 χρόνια η ομάδα είναι σε επαγγελματικές κατηγορίες. Αυτό που λέω εγώ στον κόσμο είναι να έχει υπομονή και να αγκαλιάσει όσο περισσότερο γίνεται την ομάδα. Να αποδοκιμάζουμε ή οτιδήποτε άλλο, νομίζω, δεν είναι καλό για την ίδια την ομάδα, για την ομάδα της πόλης τους. Οπότε, αυτό που ζητάω εγώ είναι αγκαλιά και βοήθεια την ομάδα, τίποτα άλλο.